Ο σημερινός αγώνας είναι μια ευγενική προσφορά από το πρατήριο υγρό καυσίμων ΕΚΟ που βρίσκεται στο 23ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας με υπεύθυνο καταστήματος Μινά Βελαλή. Πρατήριο υγρό καυσίμων ΕΚΟ προσφέρει το σημερινό αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες. Φίλες και φίλοι, γεια σας εδώ από το γήπεδο της Μηχανιώνας, όπου όλα είναι έτοιμα σε λίγο να ξεκινήσει ο αγώνας της ΓΑΜΑ Εθνικής ανάμεσα στον Ποσειδώνα Μηχανιώνας και την Κοζάνη. Δύο ομάδες εντός αγωνιστικού χώρου, παρουσία του διαιτητικού τρίου. Λέει ο ρέφερι, προσπαθούν οι παίκτες της Κοζάνης, ένα δυνατό σουτ και η μπάλα θα φύγει σε out. Πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι μας, το δυνατό σουτ από τον Καραγιάννη, η μπάλα σε out. Είναι μπροστινή παλιά. Ομάδα της Κοζάνης τώρα έξω από την περιοχή. Εκεί ένα δυνατό σουτ. Η μπάλα είναι στα δίχτυα. Έχουμε ένα φοβερό τέρμα για την ομάδα της Κοζάνης, η οποία ανοίγει το σκορ και προηγείται με 0-1 της Μηχανιώνας. Το πολύ δυνατό σουτ εκεί από τον Ιορδανίδη. Πρέπει να ήταν η ομάδα της Κοζάνης. Είναι αυτή η οποία ανοίγει το σκορ και προηγείται με 0-1 του Ποσειδώ Μηχανιώνας. Προηγουμένως ο σημερινός αγώνας είναι μια ευγενική προσφορά από το πρατήριο υγρό καυσίμων ΕΚΟ που βρίσκεται στο 23ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας και υπεύθυνο καταστήματος Μινά Βεβελή και τηλέφωνο 2392-032-242. Πρατήριο λίγα μέτρα φόρα τώρα από τον Ξανθόπουλο να εκτελεί δυνατά στο δεύτερο δοκάρι εκεί, κεφαλιά και η μπάλα θα φύγει σε out. Κεφαλιά από τον Δελιγιαννίδη, η μπάλα σε out. Τα πλάγια επικίνδυνα η ομάδα της Κοζάνης στο γύρισμα τώρα μες στην περιοχή, το σουτ και το 0-2. Το 0-2 για την ομάδα της Κοζάνης από το γύρισμα της μπάλας. Ο Καραγιάννης είναι αυτός ο οποίος θα κάνει το σουτ, θα στείλει την μπάλα στη δεξιά γωνία του Παπαδόπουλου. Η ομάδα της Κοζάνης είναι αυτή η οποία προηγείται με 0-2 του Ποσειδών Μηχανιώνας. Για τον Μαυροματίδης βγάζει επικίνδυνα εκεί με στην περιοχή το σουτ. Σωτήρια ο Παπαδόπουλος με τα πόδια θα διώξει εκεί πιο μακριά η μπάλα. Το δυνατό σουτ εκεί που έγινε από τον Καραγιάννη, τροματοφύλακα της Μηχανιώνας, έδιωξε και έχουμε πλάι. Λέστε και γλίγορα Κυριακίδης μια κεφαλιά εκεί για τον Μπαροβάλ. Πάλι ομάδα της Κοζάνης τώρα μέσα στην περιοχή, ανατροπή εκεί. Παίζεται, έδειξε ο Δημητριάδης δίνοντας τελικά κόρνερ, ενώ βρίσκεται πεσμένος στο έδαφος ο παίκτης της Κοζάνης. Το κόρνερ αυτό το οποίο... Τώρα για την ομάδα της Κοζάνης εκτελέστηκε απευθείας εκεί η κεφαλιά, η μπάλα είναι σε out. Μια κεφαλιά, μια μπροστινή παλιά. Το γύρισμα της μπάλας από τα πλάγια εκεί το σούτ και διώχνει σωτήρια ο Παπαδόπουλος σε κόρνερ. Νέα καλή στιγμή για την ομάδα της Κοζάνης, η οποία παίρνει αυτό το κόρνερ. Με την ομάδα της Κοζάνης να βγάζει αυτή τη σέντρα σούτ, η κεφαλιά εκεί, η μπάλα είναι σε out. Νέα πολύ καλή στιγμή για την Κοζάνη, ο Ψιανός δεν μπόρεσε να βρει καλά εκεί την μπάλα, αυτή θα φύγει σε out. Του καλικά μέτρα φόρα, εκτέλεσε δυνατά στο σημείο του πέναλτι, κεφαλιά και τον γκολ. Έχουμε τη μείωση του σκορ σε 1-2 λίγο πριν από την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Λαγόντσος είναι αυτός ο οποίος πήρε την κεφαλιά εκεί, έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Κυριακίδη. Η ομάδα της Μηχανιώνας ξαναμπαίνει θα λέγαμε στο παιχνίδι αφού μειώνει σε 1-2. Μια μπροστινή παλιά εκεί τώρα, ένα σπρόξιμο, να δούμε τι θα δώσει ο Δημητριάδης και έχουμε κόκκινη κάρτα για το Φούσκα. Με 10 παίκτες θα συνεχίσει ο Ποσειδών Μηχανιώνας. Εκεί όπου έχουμε τώρα εντονότατες διαμαρτυρίες προς τον κύριο Δημητριάδη. Έφευγε μόνος του ο Μπαροβάλ, τον ανέτρεψε εκεί ο Φούσκας. Ο Δημητριάδης θα βγάλει την κόκκινη κάρτα στον Φούσκα με τον Ποσειδών.
από τα πλάγια τώρα. Η σέντρα, το σουτ, γκολ. Έχουμε το 1-3. 1-3 για την ομάδα της Κοζάνης. Η σέντρα από τα δεξιά, το μονοκόμμα το σουτ εκεί από τον Ιορδανίδη. Άναυδος ο Παπαδόπουλος, η μπάλα στη δεξιά του γωνία. Η ομάδα της Κοζάνης προηγείται με 1-3 του Ποσειδό Μηχανιώνας. Σημερινός αγώνας είναι μια ευγενική προσφορά από το πρατήριο υγρό καυσίμων ΕΚΟ που βρίσκεται στο 23ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας με υπεύθυνο καταστήματος Μινά Βελαλή. Πρατήριο υγρό καυσίμων ΕΚΟ προσφέρει το σημερινό αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες. Έναρξη του δευτέρου μηχρόνου εδώ στην Μηχανιώνα του αγώνα Γάμα Εθνικής Ποσειδών Μηχανιώνας Κοζάνη. Εμείς να πούμε το πρώτο μηχρόνο βρήκε την ομάδα της Κοζάνης να προηγείται με 1-3 του Ποσειδών Μηχανιώνας. Ο οποίος εκεί Ξανθόπουλος βγάζει την προστινή παλιά, επικίνδυνα ο Ιγνατίδης εκεί, θα κάνει το σουτ και έχουμε τον γκολ. Έχουμε τη μείωση του σκορ σε 2-3. Από το γύρισμα εκεί του Εγνατίδη έδιωξε αρχικά ο Κυριακίδης, συνέχεια της φάης όμως θα τη στείλει στο βάθος της εστίας. Ο Μόλα είναι η ομάδα της Μηχανιώνας, αν και αγωνιζόμενη με 10 ποδοσφαιριστές, μειώνει σε 2-3 και ξαναδεί. Ψιανό να κάνει το σούτε, θα πιάσει με δεύτερη προσπάθεια ο Παπαδόπουλος το σούτε του Ψιανού. Για τον Μωυσιάδη αριστερά εκεί βγάζει αυτό στη σέντρα, περνάει επικίνδυνα μέσα στην περιοχή ο Μάτης Κοζάνης, το σούτ και το γκολ. Έχουμε το 2-4 για την ομάδα της Κοζάνης. Ο Ιορδανίδης είναι αυτός ο οποίος πετυχαίνει hat-trick. Μες στην περιοχή εκεί εκμεταλλεύτηκε την σύγχυση, έστρωσε την μπάλα, έκανε το δυνατό σου, την νίκησε τον Παπαδόπουλο. Ποσειδό Μηχανιώνας Κοζάνη 2-4 με 3 γκολ του Ιορδανίδη. Προσφορά από το πρατήριο υγρών καυσίμων ΕΚΟ που βρίσκεται στο 23ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας και υπεύθυνο καταστήματος Μινά Βερλέμη και τηλέφωνο 23 92 0 32 242. Πρατήριο Κοζάνης με τον Ιορδανίδη τώρα. Ιορδανίδης κάνει το δυνατό σούτ, σωτήρια η απόκρουση, νέο σούτ και η μπάλα είναι σε out. Από κίτρινη κάρτα εκεί. Είναι η δεύτερη για παίχτη της Κοζάνης, έχουμε κόκκινη. Θα αποβληθεί ο Ντούκα με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Θα κερδιθεί πάλι αυτή, θα βγει πιο πλάγια με στην περιοχή το σουτ. Πέφτει και διώχνει σωτήρια ο Παπαδόπουλος, νέο σουτ το οποίο έγινε από τον Κοστούλα. Ο τερματοφύλακας της Μηχανιώνας καταφέρνει να πιάσει την μπάλα. Είναι η πλάγια τώρα εκεί όπου έχουμε τον Κατσουλίδη. Κατσουλίδης κάνει το σουτ, η μπάλα είναι out. Τον Κυριακίδη, Κυριακίδη βγάζει μια μπροστινή παλιά μέσα στην περιοχή ο Κοστούλας, τώρα το στρώσιμο της μπάλας και έχουμε την ευκαιρία εκεί για την Κοζάνη, προηγουμένως σε σηκωμένη σημαία από το βοηθό έχουμε offside. Ο σημερινός αγώνας είναι μια ευγενική προσφορά από το πρατήριο υγρό καυσίμων ΕΚΟ που βρίσκεται στο 23ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας με υπεύθυνο καταστήματος Μινά Βελαλή. Πρατήριο υγρό καυσίμων ΕΚΟ προσφέρει το σημερινό αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες.